καλώς μου ήρθατε. Σήμερα επιχειρούμε να επαναφέρουμε τη χαρά στη ζωή μας. Τι λέτε να ξεκινήσουμε με ένα τεστ? Θέλεις να βιώνεις ευτυχισμένες στιγμές? Θέλεις να βιώνεις τη χαρά στην καθημερινότητά σου? Θέλεις να ευχαριστιέσαι τη ζωή σου? Αν έχεις απαντήσει έστω και ένα ναι σε κάποια από τα παραπάνω, τότε παρακολουθείς το σωστό βίντεο. Καθοδηγήτριά μας σήμερα στην ανακάλυψη της χαράς είναι η καταπληκτική Αγνή Μαριακάκη. Η Αγνή είναι ψυχολόγος, κοινωνική ερευνήτρια, συγγραφέας και είναι και η χαρά της ζωής. Την έχω γνωρίσει και σας το επιβεβαιώνω. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα είναι να ορίσουμε όχι τι είναι η χαρά, αλλά να ορίσουμε ποιες είναι οι πηγές της δυσθυμίας μας. Ποιες είναι αυτές οι μικρές επιλογές που κάνουμε καθημερινά και σαμποτάρουμε τη χαρά. Η δυστυχία, η εσωτερική μας γκρίνια, η ακεφιά, η κατάθλιψη, αν θέλεις, όχι η αρρώστια κατάθλιψη, η καταθλιπτική διάθεση. Είναι συνήθειες όλα αυτά. Γιατί είμαι βουτυγμένος στη θλίψη? Γιατί δεν βρίσκω νόημα και χαρά σε τίποτα γύρω μου? Γιατί ασημαντοποιούμε τα ουσιώδη, Ανδριανή. Τα ασημαντοποιούμε, δηλαδή κάποια πράγματα που υπάρχουν εκεί, επειδή δεν είναι τόσο φανταχτερά όσο οι καμπάνες της Αποκαλύψεως, τα θεωρούμε αυτονόητα, δεδομένα και ασήμαντα. Τι πολύ τέλεια είναι να έχεις αγαπημένους ανθρώπους. Τι πολύ τέλεια είναι να χτυπήσεις το τηλέφωνο σου και κάποιος να σου πει πώς είσαι σήμερα. Όλο το κακό με την απουσία της ευτυχίας στη ζωή μας ξεκινά από την θέση ή την πίστη μας ότι η ζωή μας θα έπρεπε να είναι ακύμαντη. Δηλαδή έχουμε την προσδοκία ότι κανονικά θα έπρεπε να έχω έναν υπέροχο σύντροφο, το παιδί μου θα έπρεπε να είναι καλός μαθητής, έξυπνος, δημοφιλής, κοινωνικός. Η μάνα μου και ο πατέρας μου θα έπρεπε να μην με πολύ ενοχλούν και να μην ζητάνε όλη αυτή τη φοβερή φροντίδα και να μην έχουν τόση γκρίνια που δεν τους επισκέφτομαι τόσο συχνά όσο θα ήθελαν, που δεν τους πάω τα εγγόνια. Θα έπρεπε να μπορώ να πληρώνω το δάνειό μου με άνεση, ενώ εγώ τώρα έχω τα άπειρα οικονομικά ζόρια. Περιμένουμε λοιπόν και έχουμε την προσδοκία και θεωρούμε εξαίρεση το να περνάμε μέσα από συμφορές. Το θεωρούμε εξαίρεση αυτό. Όταν θεωρείς εξαίρεση το να περνάς από δυσκολίες, τότε είσαι μόνιμα ανικανοποίητος και η αγωνία σου και το άγχος σου λιμνάζουν μέσα σου αντί να σε κινητοποιούν για λύσεις, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεσαι και να αδρανοποιείς τον εαυτό σου. Άρα, προσέχουμε τις συνήθειες που καλλιεργούμε στην καθημερινότητά μας και επιλέγουμε τι είναι σημαντικό για μας. Πάμε ένα βήμα τώρα πίσω. Γιατί εμείς σήμερα εδώ μιλάμε για τη χαρά, μιλάμε για την αλλαγή. Εσείς όμως είστε διατεθειμένοι. Έχετε την επιθυμία της αλλαγής. Θέλετε να φέρετε τη χαρά πίσω στη ζωή σας? Θα μου πείτε πού θα ξέρω αν είναι η ώρα να κάνω την αλλαγή. Για να ακούσουμε την Αγνή. Χρειάζομαι την αλλαγή, μια αλλαγή στη ζωή μου, όταν θα ξυπνήσω το πρωί και νιώθω ένα βαθύ ανικανοποίητο. Νιώθω, δεν ζω τη ζωή που θέλω. Δεν τη ζω όπως τη θέλω. Ποτέ δεν θα είναι η ζωή τέλεια φυσικά, αλλά αν αισθάνεσαι πολύ έξω από τη ζωή σου όπως θα την ήθελες, είναι το πρώτο σινιάλο. Τώρα, το δεύτερο σινιάλο είναι, είσαι αποφασισμένος να διαλέξεις τον εύκολο δρόμο, γιατί ο εύκολος δρόμος, ο δρόμος είναι γκρινιάζω. Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Ή θα πας στο δύσκολο που σημαίνει υπερβαίνω τη δυσκολία. Εάν μπορείς να βάλεις επιτόπου 10 δικαιολογίες, είσαι αποφασισμένος να μην ζοριστείς. Το να προχωράς μπροστά έχει ένα κομμάτι από ζόρι μέχρι να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα και να απολαύσεις τον καρπό αυτού του ζορίσματος. Ένα ωραίο αποτέλεσμα έχει δύο στάδια. Έχει το δυσάρεστο στάδιο, όπου εγκαταλείπω το γνώριμο, εγκαταλείπω το οικείο, δοκιμάζω μια καινούργια συμπεριφορά, γίνομαι λίγο πιο τολμηρός, φοβάμαι μήπως χάσω τον κόσμο μου, τους φίλους μου, τους δικούς μου. Άρα λοιπόν, στο διάστημα που εγκαταλείπω το οικείο και το γνώριμο, που είναι η μοναξιά μου, που είναι η δυσκολία μου, που είναι το αίσθημα της μειονεξίας μου, αυτό το δύσκολο διάστημα, όταν το αντέξω να το περάσω, το ζόρι, το δεύτερο κομμάτι που είναι αυτή η απόλαυση και η ικανοποίηση από αυτό που κατάφερα δεν έχει σύγκριση, είναι τόσο βαθιά ικανοποιητικό. Πώς θα βγούμε λοιπόν από την δυστυχία μας? Πώς θα κάνουμε την αλλαγή και θα φέρουμε τη χαρά στη ζωή μας? Η πρώτη μου οδηγία είναι η εξής. Να θυμίσω στον εαυτό μου ότι η μαυρίλα είναι ευκολότερη από την ευτυχία. Αλήθεια. Είναι ευκολότερο. Γιατί?
Το να είμαι μαύρο, το να είμαι σε μια μαυρίλα, σε μια εκεφιά και σε μια δυστυχία, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά να αφαιθώ στα εξωτερικά γεγονότα τα οποία με ζορίζουνε. Και ίσως και να τα μεγεθύνω λίγο στο μυαλό μου. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα παρά να αφαιθώ. Για μένα η ευτυχία είναι δεξιότητα. Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Ναι. Είναι μια ικανότητα την οποία μαθαίνεις. Να σου πω λοιπόν το πώς. Επιλέγω τα πολύ απλά μικρά πράγματα που κάνω. Για κάποιον μπορεί να είναι το τραγούδι, η μουσική, τα λουλούδια, η βεράντα, το ζωάκι σου. Και επιλέγω κάθε μέρα να εστιάζω σε αυτό και να επιβάλλω στον εαυτό μου αυτή τη διαδρομή της ευγνωμοσύνης. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που ακούω σταθερά, μα δεν το νιώθω. Άμα περιμένεις να το νιώσεις, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Δεν περιμένεις πρώτα να έρθει λύση και μετά να πεις «Α, είμαι καλύτερα». Θα τη φέρεις εσύ τη λύση. Άρα, επί τούτου, κάθε μέρα αναγνωρίζω κάτι καλό στη ζωή μου. Κάνω αυτή την άσκηση, το βάζω σαν άσκηση. Και ας μου φαίνεται και κουραστικό και βαρετό και ανόητο. Και ας μην το αισθάνομαι. Γιατί το κάνω, αλλά δεν εισπράττω μια ευχαρίστηση από αυτό. Γιατί έχω ξεχάσει να ευχαριστιέμαι. Έχω ξεχάσει να ενθουσιάζομαι και πρέπει να κάνω φυσιοθεραπεία ψυχής. Και συνεχίζουμε με τα κλειδιά που μας δίνει η Αγνή για να ανοίξουμε την πόρτα της χαράς στη ζωή μας. Ακούστηκε λίγο ποιητικό αυτό, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο αληθινό. Πρέπει να απεξαρτηθούμε από τις συγκρίσεις. Αν αυτό σημαίνει λιγότερο Instagram, έστω. Ή λιγότερο TikTok, έστω. Ή Facebook. Να πάψουμε να συγκρινόμαστε με άλλους και αποκλειστικά να συγκρινόμαστε με τον παλιότερο εαυτό μας. Το φόβος είναι κινητήριος δύναμη που με οθεί να βρω καινούργιες λύσεις. Ο φόβος δεν υπάρχει για να μπω στην άμυνα και να πάω να κλειστώ στο σπίτι μου και να μην βλέπω κανένα. Ο φόβος θα οφείλω να έχω την καρδιά μου ανοιχτή, να με κάνει να σκέφτομαι δημιουργικά, να σκέφτομαι καινοτομικά για το τι μπορώ να κάνω. Και κάθε φορά που λες περνάω ένα αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία λύση σε αυτό που περνώ, θέλω να ξέρεις ότι έχεις στραβωθεί εντελώς. Δηλαδή, Αγνή μου, υπάρχει λύση πάντα? Υπάρχει λύση προσαρμογής πάντα. Η λύση, λέμε, δεν υπάρχει λύση γιατί δεν είναι όπως τη θέλω εγώ. Πρέπει να κάνω καταθέσεις στην εσωτερική μου τράπεζα για να έχω στη φτώχεια. Δηλαδή, όταν λέω φτώχεια, εννοώ όταν είμαι φτωχή σε αισιοδοξία και δύναμη. Για να έχω καταθέσεις από πριν, θα πρέπει να φροντίσω. Πώς φροντίζω τον εαυτό μου? Πώς βρίσκω λίγο ελεύθερο χρόνο να κάνω κάτι που με χαλαρώνει? Πώς συναντιέμαι με ανθρώπους για να ανταλλάξω αγάπη? Όχι για να ανταλλάξω δουλειές και υποχρεώσεις, αλλά για να ανταλλάξω αγάπη. Όταν λοιπόν έχω γεμίσει μέσα μου με μικρές καθημερινές βιώματα και εμπειρίες, να πιω ένα καφέ με κάποιον, να βγω στη βεράντα μου να απολαύσω τα λουλούδια μου, να τραγουδήσω ένα τραγούδι, να ακούσω τις μουσικάρες μου, αντί να είμαι καρφωμένος στις κονσέρβες που βλέπω στο Instagram. Κάθε τι που βλέπω στο Instagram είναι μια κονσέρβα που έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Γιατί να την καταναλώσω? Να φτιάξω δικό μου υλικό ζωής. Όλα αυτά τα πράγματα, όταν τα κάνω μεθοδικά, όταν θα έρθει η ώρα που θα ζοριστώ, θα δεις ότι οι αντοχές μου είναι ήδη ενισχυμένες. Ναι. Η χαρά είναι πολύ μεγάλο πράγμα, κατά παράφραση του στίχου. Κρατήστε το αυτό και ανακαλέστε το κάθε φορά που έχετε να επιλέξετε μεταξύ χαράς και ακεφιάς. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πάρα πολύ την Αγνή για τις ωραίες συμβουλές που μοιράστηκε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Και έχω και μία πρόταση. Αυτό το βίντεο μπορείτε να το χαρίσετε, να το μοιράσετε σε φίλους σας που πιστεύετε ότι κάτι έχει να τους δώσει. Εμείς θα είμαστε μαζί σας ξανά την επόμενη εβδομάδα. Εσείς ωστόσο μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε. Καλή συνέχεια!